Όταν λοιπόν κάποιος ασχοληθεί με τα προβλήματα του ώμου, αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι αυτή δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Διότι η παθολογία είναι τέτοια που απαιτεί μια μακροχρόνια παρακολούθηση του αρρώστου. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τις απαιτήσεις να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτή την παρακολούθηση. Οι γιατροί οι οποίοι αποτελούμε τη συγκεκριμένη ομάδα είμαστε όλοι χειρουργοί ορθοπαιδικοί. Κάθε ένας έχει μια ξεχωριστή εξειδίκευση που εν το συνόλο βοηθά στην αποτελεσματικότητα του έργου. Πρόκειται για μια άρτια ομάδα που εργάζεται με πρόγραμμα και σύμφωνα με πρότυπα που υπάρχουν μόνο σε κέντρα του εξωτερικού. Υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους γιατρούς της ομάδας και αυτό είναι αποτέλεσμα του συντονισμού του διευθυντή μας. Είμαστε μια ομάδα που απαρτίζεται από τους γιατρούς μας που έχουν το επιστημονικό κομμάτι, εμείς που έχουμε την επικοινωνία με τους ασθενείς. Υπάρχει πολύ καλή παρακολούθηση των ασθενών. Καταγράφονται πρωτόκολλα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Τα χειρουργεία εκτελούνται άμεσα από εξειδικευμένους χειρουργούς και στα πλαίσια υψηλών απαιτήσεων. Η ομάδα συγκεκριμένη των συνεργατών ιατρών πρώτον έχει ηθικούς δεσμούς και κανόνες μεταξύ της, οι οποίοι μεταφέρονται κατόπιν και στο έργο που προσφέρεται στους ασθενείς. Είμαστε δίπλα στον ασθενή και προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες. Όλοι οι γιατροί της ομάδος γνωρίζουν τα περιστατικά τα οποία περνούν από τα χειρουργεία και από το γιατρείο το συγκεκριμένο. Και ανά πάσα στιγμή υπάρχει πάντα διαθέσιμος ένας εξειδικευμένος γιατρός για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος. Έχουμε συνεχή επικοινωνία με τον χειρουργό έτσι ώστε να συζητάμε τα προβλήματα που προκύπτουν και να παίρνουμε τις αποφάσεις που πρέπει για το καλό του ασθενή και για την πιο γρήγορη αποκατάστασή του. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο διαπίστωσα πολύ νωρίς ήταν ότι στην ελληνική πραγματικότητα ο άνθρωπος ο οποίος εμφανιζόταν εδώ ο άρρωστος με κάποιο πρόβλημα δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο το πρόβλημα της υγείας του, αλλά και μια σειρά από άλλα προβλήματα τα οποία ενέπλεκαν το σύστημα υγείας και την γραφειοκρατία του συστήματος αυτού. Παλιότερα, μετά το χειρουργείο, ο ασθενής έπρεπε να υπογράψει συναλλαγματικές για τα υλικά που χρησιμοποίησε ο γιατρός, ώστε έτσι να τα διεκδικήσει μετά το ταμείο του. Αυτό ήταν πολύ χρονοβόρο και πολύ δύσκολο να το κάνει μόνος του ασθενής. Αυτό δημιουργήσε ένα επιπλέον φορτίο, ψυχολογικό φορτίο και μια επιπλέον επιβάρυνση στο όλο πρόβλημα του αρρώστου. Μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασθενή, χωρίς να γνωρίζει πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί, σε ποιον να απευθυνθεί. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια οργάνωση η οποία θα μπορούσε να καλύψει αυτό το πρόβλημα. Να μπορέσει να απαλύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τα προβλήματα αυτά τα οποία δημιουργούνται και τα οποία έχουν να κάνουν με την διεκπαιρέωση των διαφόρων γραφειοκρατικών υποθέσεων. Βοηθάμε στη διεκπαιρέωση πολλών καταστάσεων που αρχίζουν μετά το χειρουργείο. Τους εξυπηρετούμε με τα χαρτιά τους, με τα έγγραφά τους, να μην ταλαιπωρούνται στα ταμεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας, εκείνο το οποίο προέχει είναι να έχει τη δυνατότητα, την ελευθερία να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα και όχι ταυτόχρονα να βασανίζεται από άλλες παράπλευρες ανησυχίες και έγνοιες.